έχουμε να πληρώσουμε ακόμη για τα έργα του ΕΣΠΑ πάνω από 170 εκατομμύρια και εμείς λέμε ότι πληρώσαμε τα 15. Είναι αυτό κάτι για να χαίρεται κανείς ή να ντρέπεται ότι είμαστε τρεις μήνες πριν το κλείσιμο του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας και εμείς ακόμη μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια πληρωμές το μήνα. Κάθετα αντίθετη με τη δέσμευση των αποθεματικών του ΕΣΠΑ από την κυβέρνηση ήταν πάντα η επικεφαλής του Συνδυασμού Ελπίδα Γεωργία Συμπηλιάδου. Τα έργα που είναι ήδη ημιτελή δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, αφού τα χρήματα πλέον δεν είναι διαθέσιμα. Προσπαθήσαμε να πείσουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να εξαιρεθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε δύο βασικά επιχειρήματα ως περιφέρεια. Το πρώτο ήταν ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην ανεργία. Τα ποσοστά που και σήμερα του πρώτου τριμήνου ανακοινώνονται είναι τραγικά. Έχουμε πάλι μία αύξηση, είμαστε στο 29%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι η ανεργία ήταν στο 28,5%. Είχαμε δηλαδή έστω και μία μικρή ύφεση. Τώρα πάλι εκτινάσσονται. Άρα αυτό ήταν ένα επιχείρημα, ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην ανεργία. Και το δεύτερο επιχείρημα και βασικό είναι ότι ήμασταν και η τελευταία περιφέρεια στην απορρόφηση των πόρων. Μόνο το 60% του προγράμματός μας έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Άρα ήταν φυσικό ότι δεν θα προλαβαίναμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους, που είναι και η τελική και καταληκτική ημερομηνία. Οι σκέψεις που ακούγονταν και οι προσπάθειες που γινόταν όλη την περίοδο για να πάρει παράταση το ΕΣΠΑ, προφανώς πέφτουν. Βγαίνουν άκαρπες για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί παράταση σε ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο. Αν τα έργα για να ολοκληρωθούν περάσουν στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΕΣ, αυτό θα είναι καταστροφικό για τα νέα έργα που προγραμματίζονται. Άρα λοιπόν ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Και άρα τι θα γίνει με αυτά τα μισά τα έργα? Δυστυχώς θα περάσουν στο καινούριο ΠΕΠ, στο καινούριο πρόγραμμα, στο καινούριο ΣΕΣ και βέβαια θα μειώσουν έτσι τους νέους πόρους που θα υπήρχαν για έργα που περιμένει όλη η περιφέρεια και κυρίως οι άνεργοι της περιφέρειάς μας. Εμείς, αν το δούμε λίγο σε αριθμούς, από τα 330 εκατομμύρια που είχε το νέο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, ήδη θα μειωθούν τα 66 εκατομμύρια, γιατί μειώνονται, μηδενίζονται οι εθνικοί πόροι. Επίσης, αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν απλήρωτα έργα 174 εκατομμυρίων, σημαίνει ότι πάνω από το μισό μας καινούριο ΠΕΠ και πολύ περισσότερο θα μείνουν μόνο 90 εκατομμύρια υπόλοιπο για να έχουμε για νέα έργα. Μα 90 εκατομμύρια είναι ίσα-ίσα ο κάθετος άξονας. Άρα πρακτικά δεν έχουμε πόρους ούτε καν για το Πανεπιστήμιο, αν το σκεφτεί κανείς. Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής για τις πληρωμές των έργων, η κυρία Ζεμπιλιάδου θεωρεί πως επιβεβαιώνεται για την κατάσταση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είδα σήμερα μία ανακοίνωση της Περιφέρειας για τις πληρωμές σε έργα ΕΣΠΑ. Και είναι πραγματικά να ανησυχεί κανείς, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνολική εικόνα της κατάστασης από την Περιφερειακή Αρχή. Τι λέει αυτή η ανακοίνωση της Περιφέρειας? Ότι μέσα σε δύο μήνες η Περιφέρεια πλήρωσε 15 εκατομμύρια ευρώ σε έργα. Ναι, μα η περιφέρεια έχει υπόλοιπο να πληρώσει 174 εκατομμύρια. Αν λοιπόν πληρώνει με αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια το μήνα, άντε να πληρώσει και άλλα 21 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερων και γίνεται ακόμη πιο εμφανές και με την ανακοίνωση που έβγαλε ο Περιφερειάρχης, ότι πραγματικά μένουν απλήρωτα έργα τα οποία θα μετακυλιστούν στο νέο ΠΕΠ. Νομίζω είναι η χρονική στιγμή που επιτέλους πρέπει να δούμε την κατάσταση όπως πραγματικά έχει και όχι με προεκλογικά κριτήρια, γιατί προεκλογικές ανακοινώσεις είναι αυτές που κάνει σήμερα ο κύριος Καρυπίδης όταν λέει ότι έχει δέσμευση από τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, ότι θα ξεπαγώσουν τα έργα του ΕΣΠΑ και θα γίνει κατανομή των πόρων του τοπικού πόρου. Η σωστή διαχείριση της χρηματοδότησης θα έλυνε εμπολείς και το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή, δηλώνει η κυρία Ζεμπιλιάδου. Αυτά τα 174 εκατομμύρια μαζί με τα 66 εκατομμύρια που είναι ο μηδενισμός των εθνικών πόρων έπεφταν στην πραγματική οικονομία, θα έβρισκαν απασχόληση περίπου 28.000 άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε και όχι αριθμούς. Πίσω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να δώσει πραγματικά μεγάλη σημασία στο ποια είναι η πραγματική κατάσταση και να μας πει πώς σκέφτεται να την αντιμετωπίσει.